Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να αναλύσουμε τα δεδομένα που προκάλεσε η συνάντηση της Αιγύπτου με την Ιορδανία. Άρα, συγκεκριμένα τι είπαν. Είπαν βέβαια ότι είναι για την κατάπαυση του πυρός, όπως το λένε όλοι και το θέλουμε όλοι, τουλάχιστον όταν θα είναι η ώρα. Μετά είπαν βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, όπως το θέλουμε όλοι, όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα. Άρα αυτό που ξεκαθάρισαν είναι το εξής, είναι ότι δεν θέλουν να υπάρχει καμία κίνηση από την πλευρά του Ισραήλ ουσιαστικά για να μετακινηθούν οι Γκαζαουοί αλλού. Στην πραγματικότητα, άμα διαβάσουμε το υπόβαθρο από αυτές τις δηλώσεις, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα που έχει η Αίγυπτος και η Ιορδανία δεν είναι αυτό για το οποίο μιλούν. Στην πραγματικότητα δεν θέλει καμία από τις δύο χώρες να έχει Γκαζαουοί πάνω στην κυριαρχία της. Μάλιστα, να το πούμε πιο ξεκάθαρα, σε κάποια φάση όταν υπήρχε αυτή η πρόταση να είναι η Γάζα στο πλαίσιο της Αιγύπτου, είναι η Αίγυπτος που το απέρριψε. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι ότι θέλουν να λυθεί το πρόβλημα επιτόπου, να μην ξεφύγει από την Γάζα, να μην έχουν Γκαζαουοί πουθενά, ούτε στην Ιορδανία, ούτε βέβαια στην Αίγυπτο. Θέλουν αυτό το πρόβλημα να λυθεί από το Ισραήλ και να λυθεί με έναν τρόπο που να μην παρενοχλεί αυτές τις δύο χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα βέβαια να κατηγορήσουν το Ισραήλ για την επίλυση που προσπαθεί να κάνει σε σχέση με τη Χαμάς. Άρα καταλαβαίνουμε τι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υποστηρίζουν την Χαμάς, όμως δεν υποστηρίζουν ούτε και τους Γκαζαουοί, γιατί πολύ απλά δεν τους θέλουν στις χώρες τους. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Άμα είχαμε κάνει μια αναλογία, όπως ζήσαμε με τη Συρία και με το Ιράκ, είδαμε όλους αυτούς τους πρόσφυγες που έφυγαν λόγω της Ντάεσ. Εδώ δεν βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν το ανάλογο λόγω της Χαμάς. Άρα έχει ενσωματωθεί το ίδιο πλαίσιο, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Το άλλο που βλέπουμε είναι ότι οι δύο χώρες δεν είναι διατεθειμένες να δεχτούν πρόσφυγες. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα αν υπάρχει θέληση από το Ισραήλ να βγάλει απ' έξω μερικούς Γκαζαουοί ή όχι. Το αληθινό πρόβλημα είναι ότι ούτε η Αίγυπτος ούτε η Ιορδανία θέλουν τους Γκαζαουοί εκτός Γάζας. Αλλά όχι επειδή θεωρούν ότι είναι το πλαίσιο το φυσιολογικό. Απλώς θέλουν να είναι περιορισμένοι σε αυτή τη λωρίδα για να μην έχουν επιπτώσεις ούτε ημέν ούτε είδε. Τουλάχιστον έτσι αναλύουμε αυτά που υπόθηκαν μεταξύ των δύο ηγετών.